Ομάδες πολιτών αλλά και επιστημονικοί φορείς οργανώνουν κοινωνικά παζάρια σε πανελλαδικό επίπεδο για σειρά προϊόντων, παρακάμπτοντας τους μεσάζοντες. Η μάχη της πατάτας που ξεκίνησε από την Κατερίνη αποκτά χαρακτηριστικά καταναλωτικού κινήματος και επεκτείνεται σε όλη τη χώρα με ομάδες πολιτών, κοινωνικούς αλλά και επιστημονικούς φορείς να οργανώνουν ανάλογες δράσεις και να αναζητούν τρόπους συνεργασίας σε πανελλαδικό επίπεδο. Στη Λαμία την προσεχή Τετάρτη, η κίνηση πολιτών καλεί στο εργατικό κέντρο Φτιότητας στις 8 το βράδυ στην πλατεία Διάκου παραγωγούς και καταναλωτές σε μια πρώτη προσέγγιση ώστε να καταγραφούν οι ποσότητες των προϊόντων και άμεσα να ξεκινήσει η διάθεσή τους στους καταναλωτές χωρίς μεσάζοντες. Να έρθουν να κουβεντιάσουν, να βάλουμε τα προϊόντα, τι υπάρχει, τι δεν υπάρχει, σε ποια τιμή μπορούν να το διαθέσουν και να γίνει κάποιο ανάλογο παζάρι όπως γίνεται σήμερα, να πάρει ο κόσμος τα προϊόντα σε φθηνότερες τιμές. Η Φτιότητα, δόξα τω Θεώ, παράγει απ' όλα. Λάδι, φρούτα, ρύζι, και όλα αυτά που τα έχουμε δίπλα στην πόρτα μας, μέσω των μεσαζόντων, μας έρχονται σε εξωφρενικές τιμές πλέον, εφόσον έχουν μειωθεί μισθοί, συντάξεις, η ανεργία είναι κατακόρυφη, να διατεθούν στο κοινό σε χαμηλότερες τιμές. Τη συγκεκριμένη κίνηση στηρίζει ο Πανφτιωτικός Αγροτικός Σύλλογος. Ο πρόεδρος Δημήτρης Δημογιάννης καλεί τους αγρότες να μην διστάσουν να βοηθήσουν και ακολουθώντας το παράδειγμα συναδέλφων τους σε άλλες περιοχές της χώρας που κατάφεραν θεαματικά αποτελέσματα να βγουν τελικά κερδισμένοι. Και χαίρομαι που επιτέλους, βέβαια δεν έπρεπε να φτάσουμε εκεί για να συμβούν αυτά τα πράγματα, έπρεπε οι πολίτες από πριν να έχουν συνειδητοποιηθεί, αλλά έστω και τώρα δεν είναι αργά. Χαίρομαι που επιτέλους κάποια στιγμή αυτό γίνεται πράξη. Είναι ένα όνειρο ζωής για εμάς τους αγρότες που το βλέπουν να πραγματοποιείται με τη συνεργασία των πολιτών της Λαμίας αλλά και όλη της Ελλάδος. Ο Πανφτιωτικός Αγροτικός Σύλλογος πώς μπορεί να το οργανώσει αυτό, κύριε Δημογιάννη, και τι προϊόντα είμαστε, να διαθέσουμε? Είμαστε ήδη σε επαφή με τους ανθρώπους εδώ πέρα. Έχουμε ενημερωθεί. Έχω ενημερώσει τους παραγωγούς όσον αφορά τουλάχιστον κάποιες ποσότητες πατάτας που μπορούμε να διαθέσουμε από τον Ευρωκόπη. Γιατί και εκείνες τις ποσότητες που διατεθήκαν στην Κατερίνη, στη Θεσσαλονίκη και στις άλλες πόλεις, τη διανομή την έκανε η Πανελλήνια Συντονιστική Επιτροπή των Αγροτών, στην οποία συμμετέχω. Άρα λοιπόν μπορούμε και εδώ να φέρουμε ανά πάσα στιγμή ό,τι μας ζητηθεί. Προϊόντα δικά μας, ρύζι, ελιές, μπορούμε να ξεκινήσουμε να διαθέτουμε? Φυσικά και μπορούμε. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν μεγάλες ποσότητες ρυζιού αδιάθετο στην Ανθίλη, στην αποθήκη της ομάδας παραγωγών. Εάν ζητηθούν κάποιες ποσότητες, θα μπορούμε να το περάσουμε από ένα μήλο, να το δώσουμε την τελική του μορφή και να το δώσουμε στον κόσμο. Και πότε περίπου να περιμένει ο κόσμος να δούμε έτσι? Υπάρχει μια συνάντηση, από ό,τι ξέρω, την άλλη Τετάρτη, που θα μαζευτούν, θα δούμε τις προθέσεις του κόσμου, τι ποσότητες θα ζητηθούν κτλ. Θα συμμετέχουμε και από εκεί και πέρα θα ξεκινήσουμε τη διαδικασία. Άμεσα δηλαδή, έτσι. Βεβαίως. Του βεβαίως.